σε μια άνευ προηγουμένου επίθεση που εξέθεσε την αδύναμη στρατιωτική άμυνα τη Μόσχα, μια έκρηξη μαμούθ κατέτρεψε σοβαρά τη γέφυρα Κέρτ τη Ρωσία, αξία πολλών δισεκατομμυρίων. Αξίζει να σημειωθεί πω η Ρωσία προσπαθούσε να υπερασπιστεί αυτή τη γέφυρα από την Ουκρανία εδώ και μήνε. Ο ρωσικό στρατό υπέστη σημαντική οπισθοδρόμηση μετά από μια τεράστια έκρηξη που προκάλεσε σοβαρέ ζημιέ στη γέφυρα, αποκόπτοντα μια ζωτική σημασία γραμμή ανεφοδιασμού. Για τον καταιγιστικό πόλεμο τη Μόσχα στην Ουκρανία. Ο Ρωσικό στρατό, ο οποίο πιστευόταν ότι ήταν μια τρομερή στρατιωτική δύναμη, υπέστη ορισμένε εξουθενωτικέ απώλειε στα χέρια των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Τον Απρίλιο του 2022, το καταδρομικό πυράβλο Μόσκοα τη Ρωσία βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα από τον Ουκρανικό πυράβλο Νέψιον. Αργότερα τον Αύγουστο του τρέχοντο έτου, εκρήξει συγκλώνησαν την αεροπορική βάση Σάκη στην Κρυμαία, καταστρέφοντα πολλά ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη. Ο ρωσικό στόλο τη Μαύρη Θάλασσα στη Σεβαστούπολη είχε επίση δεχθεί επίθεση από του Ουκρανού. Οι Ρώσοι έχουν υποστεί αρκετέ τακτικέ αποτυχίε τι προηγούμενε εβδομάδε και έχουν εκριζωθεί από τα εδάφη που είχαν καταλάβει τι πρώτε μέρε του Μπλίτζριεκ τη Μόσχα. Η Ουκρανική προέλαση πυροδότησε μια μαζική ρωσική προσάρτηση Ουκρανικών εδαφών, προκαλώντα το Κίεβο να επισπεύσει την αίτησή του για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Με τη Δύση να απαιτεί την παρέτηση του Άσαντ, φάνηκε ότι η διοίκηση και το Συριακό κράτο δεν είχαν καμία ευκαιρία. Η Ρωσία μπήκε στο παιχνίδι στι 30 Σεπτεμβρίου 2015, αλλάζοντα εντελώ το αποτέλεσμα. Επτά χρόνια αργότερα, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η επέμβαση ήταν επιτυχή για τη Μόσχα. Από τώρα, η ισορροπία δυνάμεων έχει αλλάξει δραστικά, με την κεντρική κυβέρνηση να επιβεβαιώνει εκ νέου την επιρροή τη στο 70% τη επικράτεια τη χώρα, παρόλο που κανένα παράγοντα δεν μπορεί ακόμα να διεκδικήσει τον πλήρη έλεγχο. Ο πρόεδρο Πούτιν έχει επανειλημμένα πει ότι η παρουσία τη Ρωσία στη Συρία ήταν νόμιμη βάσει του διεθνού δικαίου, επειδή ο ίδιο ο Άσαντ προσέγγισε το Κρεμπλίνο για στρατιωτική βοήθεια. Στην ίδια γραμμή, ο Πούτιν προσάρτησε τέσσερι περιοχέ τη Ουκρανία με το πρόσχημα του λεγόμενου αυθαίρετου δημοψηφίσματο. Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα που μίλησε στο ΑΡΤΕ, είναι κοινό γνωστό στου στρατιωτικού κύκλου να ισχυρίζονται ότι η δράση τη Ρωσία στη Συρία του έδωσε ζωτική εμπειρία μάχη. Δεδομένου ότι ο αντίπαλο στη Συρία δεν είχε αεροπορία, αεράμινα, πυροβολικό μεγάλη εμβέλεια και τεθωρακισμένο μηχανοποιημένο πεζικό, ορισμένοι παρατηρητέ πιστεύουν ότι η συριακή μάχη μπορεί να έδωσε στου ηγέτε αιτία για κάποια υπερβολική εμπιστοσύνη. Η σύγκρουση στην Ουκρανία ήταν σημαντικά διαφορετική λόγω τη ανοιχτή και βαριά στρατιωτική βοήθεια που παρήχε η Δύση και τη εκπαίδευση που παρέχεται στα στρατεύματα από τι χώρε του ΝΑΤΟ. Η Δύση έχει επίση βοηθήσει τα Ουκρανικά στρατεύματα με προηγμένο επίπεδο πληροφοριών, ειδικά σε περίπλοκες και υψηλού κινδύνου επιχειρήσει που οδηγούν στη νίκη του. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.